Νόβα, Supernova, Kilonova, Hypernova. Τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις και γιατί είναι τόσο σημαντικές για το σύμπαν και για εμάς? Όταν ένα σχετικά μικρός αστέρας σαν τον ήλιο μας φτάνει στο τέλος της ζωής του, χάνει τα εξωτερικά του στρώματα και στη θέση του απομένει ένας πολύ πυκνός και θερμός αστέρας στο μέγεθος της Γης. Το σώμα αυτό ονομάζεται λευκός νάνος και αποτελείται κυρίως από άνθρακα και οξυγόνο. Στο εσωτερικό των λευκών νάνων δεν συμβαίνουν πια πυρηνικές αντιδράσεις όπως στους κανονικούς αστέρες, αλλά η επιφάνειά τους είναι υπερβολικά θερμή, με θερμοκρασίες της τάξης των 100.000 βαθμών Κελσίου. Οι λευκοί νάνοι πρωταγωνιστούν σε ένα τύπο αστρικής έκρηξης που συμβαίνει σε διπλά αστρικά συστήματα και ονομάζεται Νόβα. Αν ένας λευκός νάνος βρεθεί σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια κάποιου γειτονικού αστέρα, ενδέχεται να αρχίσει σιγά σιγά να απορροφά το εξωτερικό στρώμα υδρογόνου του άλλου άστρου. Το στρώμα αυτό συσσωρεύεται σταδιακά γύρω από το λευκό νάνο, σχηματίζοντας έναν δίσκο. Το υδρογόνο του δίσκου έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του λευκού νάνου, συμπιέζεται, θερμαίνεται και σταδιακά φτάνει σε θερμοκρασίες σύντηξης, δηλαδή σε θερμοκρασίες μερικών εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου. Έτσι ξεκινά η πυρηνική σύντηξη, η οποία διαδίδεται αλυσιδωτά σε ολόκληρο το στρώμα υδρογόνου. Αυτό οδηγεί σε μια εντυπωσιακή έκρηξη Νόβα, η οποία καταστρέφει τον δίσκο. Οι εκρήξεις Νόβα μπορούν να απελευθερώσουν σε λίγες μόνο ημέρες όση ενέργεια απελευθερώνει ο ήλιος μας σε χιλιάδες χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι λευκοί νάνοι δεν καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της έκρηξης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν πολλές εκρήξεις Νόβα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι, κάθε χρόνο στο γαλαξία μας παρατηρούμε περίπου 10 εκρήξεις Νόβα. Οι λευκοί νάνοι πρωταγωνιστούν και σε κάποιες άλλες εκρήξεις, πολύ πιο εντυπωσιακές από τις εκρήξεις Νόβα. Αν ένας λευκός νάνος βρίσκεται και πάλι σε πολλαπλό αστρικό σύστημα, ενδέχεται να καταφέρει να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες ύλης από κάποιον γειτονικό αστέρα. Αν η μάζα που προσθεθεί στον λευκό νάνο τον οδηγήσει σε μια συνολική μάζα πάνω από 1,4 ηλιακές μάζες περίπου, τότε τα πράγματα παίρνουν μια δραματική τροπή. Η πρόσθετη μάζα οδηγεί σε συμπίεση του άστρου, αναπτύσσονται υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του και ξεκινά η θερμοπυρηνική σύντηξη του άνθρακα και του οξυγόνου από τα οποία αποτελείται προς βαρύτερα στοιχεία. Με άλλα λόγια, ολόκληρος ο αστέρας γίνεται μια γιγάντια πυρηνική βόμβα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαλυθεί ολόκληρος ο λευκός νάνος και να εκλυθούν τεράστια ποσά ενέργειας. Η έκρηξη αυτή ονομάζεται Supernova τύπου 1A και μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί ακόμα και σε πολύ μακρινούς γαλαξίες. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε τη μάζα που έχει ο λευκός νάνος όταν καταραίει, ξέρουμε αρκετά καλά πόση ενέργεια εκλείεται από τις εκρήξεις Supernova τύπου 1A. Άρα από το πόσο λαμπρές φαίνονται αυτές οι εκρήξεις στον ουρανό, μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο μακριά συμβαίνουν. Τις αξιοποιούμε λοιπόν ως μέτρα υπολογισμού απόστασης και έτσι εκτιμούμε τις αποστάσεις μακρινών γαλαξιών. Οι εκρήξεις Supernova τύπου 1A είναι αρκετά πιο σπάνιες από τις εκρήξεις Nova και κλείουν ενέργεια που αντιστοιχεί σε 10 στην 31η ατομικές βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με άλλα λόγια, η ενέργεια που εκλείεται είναι ίση με την ενέργεια που εκπέμπει ο ήλιος σε 10 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή σε ολόκληρη τη ζωή του. Εκρήξεις Supernova μπορούν να προκληθούν και από υπεργίγαντες αστέρες που είναι πολύ μεγαλύτεροι από τον ήλιο μας. Όπως είχαμε δει στο βίντεο για τη ζωή των άστρων, όταν εξαντληθούν τα καύσιμα των υπεργιγάντων αστέρων, η βαρύτητα κυριαρχεί και ο αστέρας καταραίει κάτω από το βάρος του. Ο πυρήνας των υπεργιγάντων σε αυτή τη φάση είναι ήδη υπερβολικά πυκνός και είναι αδύνατο να συσταλεί άλλο. Έτσι τα υλικά του αστέρα καταραίουν, ανακλώνται στον πυρήνα και κινούνται προς τα έξω ταχύτατα, διασκορπίζοντας το εσωτερικό του άστρου στο διαστρικό χώρο μέσα από μια τρομακτική έκρηξη. Η έκρηξη αυτή ονομάζεται Supernova τύπου 2 και είναι τόσο φωτεινή όσο ένας ολόκληρος γαλαξίας. Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, η ταχύτητα των εξωτερικών στρωμάτων του αστέρα ξεπερνά το 10% της ταχύτητας του φωτός.
Μετά από την έκρηξη σουπερνόβα ενός γιγάντιου αστέρα, είναι πιθανό να μείνει πίσω ο πυρήνας του, ο οποίος ονομάζεται Αστέρας Νετρονίων. Οι αστέρες νετρονίων είναι υπερβολικά πυκνά σώματα που αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νετρόνια. Το μέγεθός τους είναι περίπου αυτό μιας πόλης, αλλά η μάζα τους είναι περίπου 1,5 με 2 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλίου μας. Αυτό σημαίνει ότι ένα κουταλάκι του γλυκού από τα υλικά ενός αστέρα νετρονίων θα ζύγιζε πάνω από 2 δισεκατομμύρια τόνους. Όταν δύο αστέρες νετρονίων συγκρουστούν μεταξύ τους, πραγματοποιείται μια έκρηξη η οποία είναι ασθενέστερη από έκρηξη σούπερνόβα, αλλά τουλάχιστον 1,000 φορές ισχυρότερη από την έκρηξη νόβα. Γι' αυτό πήρε την ονομασία Κύλο Νόβα. Κατά τις συγκρούσεις αστέρων νετρονίων απελευθερώνονται μεγάλα ποσά ακτινοβολίας γάμα, αλλά και βαρετικά κύματα. Η πρώτη επιβεβαιωμένη έκρηξη κυλονόβα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2017 και αφορούσε τη σύγκρουση αστέρων νετρονίων στον γαλαξία NGC 4993. Οι διατάξεις LIGO και Virgo ανείχνευσαν τα βαρυτικά κύματα που προήλθαν από τη σύγκρουση, ενώ τα διαστημικά τηλεσκόπια Fermi και Integral ανείχνευσαν μια σύντομη έκλαμψη ακτινοβολίας γάμα προερχόμενη από την ίδια περιοχή. Εκρήξεις κυλονόβα ενδέχεται να γίνουν και κατά τη συγχώνευση ενός αστέρα νετρονίων και μιας μαύρης τρύπας. Μια ακόμα πιο εντυπωσιακή κατηγορία έκρηξης είναι η έκρηξη Hypernova. Πρόκειται για μια σπάνια μορφή έκρηξη supernova ενός γιγάντιου αστέρα μάζας άνω των 30 ηλιακών μαζών. Στην έκρηξη Hypernova, λόγω διεργασιών που συμβαίνουν στο εσωτερικό του άστρου, τα υλικά εκτοξεύονται με ασυνήθιστα μεγάλες ταχύτητες. Οι ταχύτητες αυτές μπορούν να φτάσουν ακόμα και το 99% της ταχύτητας του φωτός. Ταυτόχρονα εκπέμπονται μεγάλα ποσά ακτινοβολίας γάμα. Η κατάρρευση του άστρου μετά από έκρηξη Hypernova οδηγεί στο σχηματισμό μιας μαύρης τρύπας με δίσκο προσάυξησης και πίδακες ακτινοβολίας. Μια ενδεικτική έκρηξη Hypernova είναι αυτή που παρατηρήθηκε το 1998 σε έναν σπυροειδή γαλαξία που απέχει 140 εκατομμύρια έτη φωτός από εμάς. Η έκρηξη συνοδεύτηκε από μια έντονη έκλαμψη ακτινοβολίας γάμα. Μια ακόμα ενιγματική κατηγορία αστρικής έκρηξης είναι η Luminous Red Nova. Όπως μαρτυρά και το όνομά της, αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι το έντονο κόκκινο χρώμα και η μεγάλη φωτεινότητά της. Η ενέργεια που εκλείεται είναι ανάμεσα σε αυτή των εκρήξεων Nova και Supernova. Προς το παρόν, η προέλευση της κόκκινης αυτής έκρηξης παραμένει άγνωστη. Το πιο πιθανό σενάριο όμως είναι ότι πυροδοτείται από τη σύγκρουση δύο κανονικών αστέρων. Οι εκρήξεις των αστέρων είναι καταστροφικές για την πλανητική και αστρική τους γειτονιά. Όμως χωρίς αυτές, τίποτα από αυτά που γνωρίζετε δεν θα υπήρχε. Διότι μέσα από τις αστρικές εκρήξεις, το σύμπαν εμπλουτίζεται από τα χημικά στοιχεία που είναι αναγκαία για το σχηματισμό βραχοδών πλανητών και έμβιων όντων. Για παράδειγμα, το οξυγόνο και το πυρίτιο του φλοιού της Γης, αλλά και το ασβέστιο, το μαγνήσιο και το κάλιο που έχουμε στο σώμα μας, οφείλουν την ύπαρξή τους σε εκρήξεις σουπερνόβα γιγάντιων άστρων. Ο σίδηρος, το τιτάνιο και το νικέλιο προέρχονται κυρίως από εκρήξεις σουπερνόβα λευκών άνων, ενώ ο χρυσός και το ασίμι που συναντούμε στα κοσμήματά μας δημιουργούνται από τις εκρήξεις κυλονόβα αστέρων νετρονίων. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε ένα link με την αστρική προέλευση κάθε στοιχείου. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο για τις αστρικές εκρήξεις. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like και να το μοιραστείτε στα social media. Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!